Θρυλικές καλονές παλαιότερων ετών ξεδίπλωσαν τα άλογά τους και προσέλκυσαν τα βλέμματα εκατοντάδων θεατών όλων των ηλικιών που κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία της Λάρισας και το αρχαίο θέατρο. Είναι το πιο καλύτερο ράλι που θα γίνει στη Θεσσαλία και θέλαμε και την Κυριακή τους δρυφτάδες της Λάρισας. My husband is racing here. Yeah. Number 22 from Denmark. Δέχτηκα να βοηθήσω γιατί εδώ έχουμε πραγματικά την ιστορία της μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα, εκπληκτικά αυτοκίνητα, σε έναν αγώνα που πραγματικά κοσμεί την πόλη. Τα αυτοκίνητα μιας άλλης εποχής που έγραψαν τη δική τους ιστορία ξεκίνησαν από τη Λάρισα, πραγματοποίησαν αναβάσεις στον Όλυμπο, τα Μετέωρα, διέσχισαν την κοιλάδα των Τεμπών, έτρεξαν σε ορεινούς και παιδινούς δρόμους της Θεσσαλίας που φιλοξενεί το ιστορικό Ράλι Ελλάδος 2017. Πιστεύουμε ότι και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός επωφελείται και ο τουρισμός και η περιοχή μας ωφελείται από αυτόν τον αγώνα. Οι οδηγοί με τα πληρώματά τους σε ένα διήμερο στη Θεσσαλία θα διανύσουν 516 χιλιόμετρα σε 22 ειδικές διαδρομές ακριβίας που αποτελεί το παν για την διάκρισή τους. Που προσμετρά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ακριβίας, Regularity, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Παράλληλα είναι ένας αγώνας ο οποίος προσμετρά στο Ελληνικό Πρωτάθλημα Ιστορικών Αυτοκινήτων και Σύγχρονων και στο κύπελο Ελλάδας. Με φόντο το αρχαίο θέατρο της Λάρισας δόθηκε η εκκίνηση στο ιστορικό ράλι Ελλάδος 2017. Με τη συμμετοχή και ξένων αποστολών στην οργάνωση αυτή και στον αγώνα αυτό στο ιστορικό ράλι Ελλάδας, το θέατρό μας ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη τη Θεσσαλία στηρίζουμε τον αγώνα αυτό και νομίζω ότι αξίζει να το παρακολουθήσουν αυτές τις μέρες οι Θεσσαλοί και όχι μόνο, και όπως βλέπετε σήμερα εδώ πολύ θειασότητες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τον οποίο στηρίζουμε, είναι εδώ. Η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στην Θεσσαλία, που αγκάλιασε τη διοργάνωση και φιλοδοξεί να γίνει θεσμός.